Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό καλωσορίσω τον α, Παύλο Τσίμα στο στούντιο. Ε, νομίζω, Παύλο, δεν ξέρω, αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται με όλο αυτό το παρασκήνιο, όλα αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε ότι είναι πολλά, ότι αυτή τη φορά οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν το, παιδί, το, παιδί του, το παιχνίδι του Ερντογάν. Είναι έτσι? Κοίταξε, για τον Ερντογάν αυτή είναι... Η κρίσιμη στιγμή ενό παζαριού που κρατάει πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα έφτασε η ώρα τη αλήθεια. Ε, διότι η, το να απελευθερώσει, να πει το ναι στην ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, είναι για τον Ερντοάν το τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί mm -hmm. που κρατάει για να ζητήσει ό,τι ζητάει. Ό,τι είναι να ζητήσει. Τα F-16, α πούμε. Γιατί στα αλήθεια, το μοναδικό που στα αλήθεια ζητάει είναι τα F-16. Τα άλλα δύο αιτήματα που έχει στο τραπέζι είναι προσχήματα. Αυτό που λέει σε σχέση με του uh, Κούρδου στο ΠΚΚ στην uh, Σουηδία. Ξέρει ότι είναι ασήμαντο αίτημα και επιπλέον η Σουηδία έχει κάνει ήδη αρκετά βήματα. Πέρασα παρατήρητο ότι υπήρξε την περασμένη εβδομάδα και μια απόφαση δικαστηρίου. Η πρώτη, για πρώτη φορά η Σουηδία καταδικάστηκε ένα τουρκική καταγωγή πολίτη ε, ως ω για υπόθαλψη τρομοκρατία, mm -hmm. γιατί έδινε οικονομική ενίσχυση στο ΠΚΚ. Έχει μια σημασία αυτό. Άρα έχει ένα προσχηματικό αίτημα, ένα δεύτερο που έβγαλα το καπέλο ξαφνικά αυτό. Ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτό, είναι κίνηση απόγνωση. Ε... είναι βάζω κάτι στο τραπέζι για να αποσύρω κάτι άλλο, βλέπε F-16. Ε, τα F-16 δεν μπορεί να τα αποσύρει. Γιατί στα αλήθεια από όλα αυτά που είναι στο τραπέζι, αυτό που άμεσα τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα F-16. Άρα τι είναι αυτό. Ε, έχει ενδιαφέρον. Διότι το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε βγει από το λεξιλόγιο του Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας είναι παγωμένες από το 2007. Αλλά από το 2015 και 16, οπωσδήποτε, και ύστερα, δηλαδή εδώ και 6-7 χρόνια, δεν το λέει καν ο Ερντογάν. Δηλαδή το ενδιαφέρον του για την Ευρώπη εμφανίζεται ότι είναι νεκρό, είναι παλιά ιστορία. Ε, θα, μπορούσες, θα μπορούσες να πεις ότι αυτό είναι κάτι που θα γινόταν αποδεκτό με ικανοποίηση από την πλευρά της δύση, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως, Όπως, όμως με τον οποίο το κάνει. Ε, όχι ως Ουσιαστικά κλονίζει τα νεύρα των Ευρωπαίων ηγετών. Κι άλλο. Είναι αδύνατον η Ευρώπη. Συναι, δεν είναι εκβιασμό. Το, το, το μεγαλύτερο. Τη, τη μεγαλύτερη στιγμή που μπορεί να έχει στη σχέση με μια άλλη χώρα, την ένταξή της δηλαδή στην οικογένεια, να είναι προϊόν ενό εκβιασμού ή ενό τέτοιου είδου παζαριού. Ότι βάλτε με μένα στην Ευρώπη για να βάλω τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Όχι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι παζάρι. Είναι απάντηση σε μια. Αφόρητη πίεση που δέχεται ο Ερντογάν, γιατί δέχεται όντω μια αφόρητη πίεση, αλλά δέχεται επίση μια πίεση και από τη Ρωσία. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκτό από την Τουρκία και η Ουγγαρία δεν έχει πει ακόμη το ναι. Mm -hmm στην ένταξη τη Σουηδία, ούτε έχει δώσει ημερομηνία. Το έχει παραπέμψει για μια συνεδρία τη Βουλή το φθινόπωρο. Παύλο, μπορεί να δώσει πράσινο φω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα ο Ερντογάν για την ένταξη τη Σουηδία στη συμμαχία, χωρί να έχει πάρει κάτι. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό το κάτι στην παρούσα φάση. Με τι θα μπορούσε να πει, Είμαι ευχαριστημένο και λέω εντάξει. Τα F-16, προφανώ. Αλλά τα F-16 δεν μπορεί να τα πάρει. Στο Βίλνιους, σήμερα, αύριο, ε, διότι πρέπει να περάσουν από το Κογκρέσο. Άρα και αυτό δεν θα πει. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει ένα σήμα, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν περιμένω ότι θα φύγει από το Βίλνιου Τετάρτη μεσημέρι, έχοντα πει ναι, εντάξει, α μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να παίξει άλλη μια πράξη σε αυτό το δράμα. Πώ θα αντιδράσουν οι άλλοι, μένει να το δούμε. Πάντω, αυτέ οι ώρε, από τώρα, περιμένοντα να τελειώσει η τριμερή, μέχρι και Τετάρτο μεσημέρι, νομίζω ότι είναι. Οι κρισιμότερε ώρε του παζαριού. πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στη συνάντηση με τον Μπάιντεν, τι θα γίνει στη συνάντηση Ερντογάν Μακρόν. Θα είναι μια μηχανή συνάντηση όπω η τελευταία ή όχι. Και βεβαίω ναι. να δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση Ερντογάν Μιτσοτάκη, την πολύ αναμενόμενη αυτή η συνάντηση και τελικά μέσα σε τι κλίμα θα διεξαχθεί αυτή. Γιατί σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικέ σχέσει, ναι υπάρχει ένα σχετικά καλό momentum μετά τη βελτίωση των σχέσεων ελαίω-διπλωματίας των σεισμών. Από την άλλη όμως είναι ένας βαρύ, ε, βαριά ε, πιεσμένος αυτή τη στιγμή Ερντογάν και δεν αποκλείεται μέχρι την Πέμπτη, να είναι ένας ιτημένο Ερντογάν. Ε, νομίζω ότι κανένας δεν θα, τον, δεν θα προσπαθήσει να, το εμφανί, να τον εμφανίσει ως ειδημένο. Κανένας δεν έχει συμφέρον σε αυτό, άρα δεν περιμένω κάτι δραματικό. Τώρα, υπάρχει η συνάντηση με Biden. Είναι ενδιαφέρον ότι τη συνάντηση με Biden την έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι, δεν την έχουν ανακοινώσει οι Αμερικάνοι. Ανακοι... Στο... Ο Λευκό οίκο δεν έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να γίνει αυτή η συνάντηση. Mm -hmm. Ο Ερντογάν το ανακοίνωσε ότι το είπαμε στο τηλέφωνο. Ο Biden δεν το είπε. Περιμένουμε. Υποθέτω ότι θα γίνει. Περιμένουμε να γίνει. Δεύτερον, η συνάντηση με τον Μακρόν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η Γαλλία ήταν που τίναξε στον αέρα τη σχέση τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ω γνωστό, ο Σαρκοζή το 2007. Και αυτό δεν έχει αλλάξει από τότε. Άρα μπορεί αυτό που είπε σήμερα ο Ερντογάν περί Ευρώπη, ε, αν το κλιμακώσει, θα το κλιμακώσει τη συνάντησή του με τον ναι. Μακρόν. Τέλο, η συνάντηση με τον Μιτζοτάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ραντεβού. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το γεγονό ότι από το Φεβρουάριο και Κύστερα, δηλαδή από του σεισμού κύστερα, το κλίμα έχει αλλάξει δραματικά. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν πια παραβιάσεις στον αέρα. Δεν υπάρχουν επεισόδια στη θάλασσα. Δεν υπάρχει επιθετική ρητορική, τουλάχιστον έχει αραιώσει έχει πάρα πολύ, έχει μειωθεί ναι. πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι αυτά είναι χωρί σημασία. Ε, άρα, θα μπορούσαν όλα αυτά να οδηγήσουν σε ένα επόμενο βήμα όπου τα συμφωνούμε και τα συνεχίζουμε και μένουμε εκεί. Θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή μια πιο προωθημένη συμφωνία. Δεν βλέπω εύκολο δρόμο, αλλά τουλάχιστον δεν θα κλείσει νομίζω ο δρόμος. Ε, σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, τίποτα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Είναι τόσο σκληρό το παζάρι που γίνεται. Είναι τόσο μεγάλες οι πιέσεις. Είναι τόσα, τόσο μεγάλα τα στοιχήματα που έχουν μπει στο τραπέζι. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε τόσο δύσκολη mm -hmm. θέση, πιεζόμενος και από τη Μόσχα, ναι, ε, είναι τρομερά α, αγροφή, Και από, από την Ουάσιγκτον που λοιπόν, πραγματικά ούτε ψήνω στον κόρφο του. Περιμένουμε, περιμένουμε. Παρακολουθούμε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα συμβαίνουν στο Βίλνιου. ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.